Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός ημί Θεό Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω ενώσας. Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού από τον τρίτο τόμο του Ευεργετινού της ομιλίας μας. Βρισκόμαστε στην υπόθεση 40, η οποία έχει τον εξής τίτλο: «Πρέπει ο πιστός και όταν πωλεί και όταν αγοράζει ή ό,τι σχετικό άλλο κάνει, να έχει πρώτον οφθαλμό του τον Θεό και να μην καταδέχεται την ζημία του πλησίον, έστω κι αν εκείνος λέγει ότι δεν ζημιώνεται. Επίσης πρέπει οι νέοι να είναι σεμνοί και να μην αποκτούν εύκολα θάρρος. Εις τα κοινόβια δεν πρέπει να συνιστώνται ιδιαίτερες ομάδες, διότι είναι καταστρεπτικές». Έτσι έχει θέματα που σχετίζονται με τις συναναστροφές και με τις δοσοληψίες και με τις αγοροπολισίες. Και λέγει ο Άγιος στον τίτλο του ότι θα πρέπει ο χριστιανός πάντοτε να έχει προοφθαλμό του τον Θεό, και όταν πουλάει και όταν αγοράζει και όταν συναναστρέφεται με νέους ή με ηλικιωμένους, και να προσέχει να μην έχει ιδιαίτερη οικειότητα ουσιαστικά με κανέναν, όπως θα δούμε, αλλά να έχει πάντοτε προοφθαλμό του τον Κύριο. Βλέπουμε πως η Αγία Γραφή και οι Άγιοι, οι οποίοι τηρούν το θέλημα του Θεού βασιζόμενοι στην Αγία Γραφή, και στους προηγουμένους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι πάλι ερμηνεύουν θετικά την Αγία Γραφή, μας ρυθμίζουν ακόμα και αυτά τα βιωτικά, τις αγορές και τις πωλήσεις, πώς πρέπει κανείς, λέει, να αγοράζει και να πουλάει, και ακόμα, λέει, να προσέχει πάρα πολύ να μην ζημιωθεί ο πλησίον σε αυτές τις αγοροπολισίες, ακόμα κι αν ο πλησίον λέει ότι δεν ζημιώνεται. Στο βίο του Αγίου Παχωμίου: «Κάποτε έπεσε πείνα σε όλη την Αίγυπτο και δεν βρισκότανε πουθενά σιτάρι. Εκ του γεγονότος αυτού υπέφεραν πολλοί, μεταξύ δε αυτών και οι μοναχοί του κοινοβίου του Μεγάλου Παχωμίου». Ο Μέγας Παχώμιος είναι ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού και έφτασε να καθοδηγεί πολλά μοναστήρια, και ανδρικά και γυναικεία, και είχε περίπου 8.500 μοναχούς υπό την καθοδήγησή του, μια ολόκληρη πόλη. Αλλά βλέπετε, όταν υπάρχει δοκιμασία, υπάρχει πείνα, δεν εξαιρούνται και οι άνθρωποι του Θεού, και αυτοί υποφέρουν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια, ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας εγκαταλείψει τελείως και ποτέ. Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Επομένως, ποτέ δεν φτάνει ο πιστός σε αυτή την έσχατη ανάγκη, στην έσχατη ένδια, που αρκετές φορές φτάνει ένας άνθρωπος που είναι μακράν του Θεού, γιατί ακριβώς δεν έχει καθόλου τη σκέπη του Θεού, την ευλογία του Θεού. Και ο διάβολος, αν βρει ευκαιρία και έχει την άδεια από το Θεό, θέλει να μας φωνεύσει, είναι ανθρωποκτόνος. Και φτάνει έναν πάμπλητο να τον καταντήσει πάμπτωχο, να
ψωμοζητά και να πεθαίνει και της πείνας. Γιατί όμως αυτός ο Πάμπλουτος, ο πρώην Πάμπλουτος, έδωσε πολλά δικαιώματα στον πειρασμό. Ο Μέγας Παχώμιος λοιπόν στον καιρό εκείνο της πείνας αποστέλει έναν μοναχό να γυρίσει όλες τις πόλεις και τα χωρία προκειμένου να έβρει και να αγοράσει σιτάρι αξίας 100 νομισμάτων. Αφού ο μοναχός αυτός γύρισε άπρακτος πολλά μέρη, έφτασε επιτέλους και σε κάποια πόλη της Αιγύπτου που ονομαζόταν Ερμώθη. Σε αυτή την πόλη συνάντησε έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευλαβή και σεβόμενο τον Θεό. Αυτός ήταν υπάλληλος της διοικήσεως του τόπου εκείνου. Είχε δε πολλές φορές πληροφορηθεί για την ενάρετη ζωή του Αγίου Παχωμίου. Αυτός λοιπόν διαχειριζόταν τον σύτο του δημοσίου, του κράτους. Μετέφη τότε προς τον άνθρωπο αυτό ο μοναχός του Μεγάλου Παχωμίου και τον παρακαλούσε να του πωλήσει σιτάρι αξίας 100 νομισμάτων. Τότε ο άνθρωπος της διοικήσεως το απαντά: «Σε διαβεβαίω, αδελφέ μου, ότι εάν είχα δικό μου σιτάρι, θα το στερούσα από τα παιδιά μου για να το δώσω σε εσάς. Τόσο πολύ σας εκτιμώ, πληροφορούμενος την θεία και ενάρετη ζωή σας. Άκουσε όμως αυτό που θα σου πω. Στις αποθήκες έχω σιτάρι του δημοσίου. Προς το παρόν δεν το ζητάει ο άρχοντας. Εάν λοιπόν θέλεις, μπορείς να παραλάβεις οσοδήποτε σιτάρι χρειάζεσαι, υπό τον όρο ότι κατά την εποχή της νέας συγκομιθής από τα Αλόνια θα τον επιστρέψεις για να το βάλω στη θέση του. Εγώ έως τότε μπορώ να τακτοποιήσω το δημόσιο και να μην αναζητηθεί». Στην πρόταση αυτή ο μοναχός απάντησε: «Δεν θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα, διότι δεν θα έχω τη δύναμη να επιστρέψω την ποσότητα που πρόκειται να πάρω». Και εδώ φαίνεται η σύνεση του μοναχού, όπως και γενικότερα του πιστού, που δεν παίρνει κάτι δανεικό που δεν μπορεί να το ξεχρεώσει. Και αυτό είναι ένα δείγμα για όλους μας. Οι Άγιοι Πατέρες μάλιστα δεν έβαζαν καθόλου δάνειο για να είναι ήσυχοι. Αν είχαν το χρηματικό ποσό για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θέλουν να αγοράσουν, το κατέδωσαν και το έπαιρναν. Δεν έβαζαν δάνεια. Και αυτό είναι κάτι πολύ συνετό, πολύ σοφό. Βλέπετε τώρα που πάρα πολλοί Έλληνες δανείστηκαν και έχουν γίνει υποχείρια των τραπεζών και ταλαιπωρούνται αφάνταστα. «Δεν θέλω λοιπόν», του λέει, «να κάνεις αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορώ να σου επιστρέψω αυτό που θα πάρω. Αλλά εάν έχεις δυνατότητα να μου δώσεις σε οποιαδήποτε τιμή νομίζεις σιτάρι που αναλογεί στην αξία των 100 νομισμάτων που διαθέτω. Και αν θέλεις, κράτησε τα χρήματα μέχρι της νέας συγκομιδής και τότε να αντικαταστήσεις το σίτο, χωρίς όμως αυτό να γίνει αφορμή να εκτεθείς στην υπηρεσία σου». Βλέπετε μια πολύ ωραία έξυπνη λύση. Έτσι, να πάρει το σιτάρι, αλλά να μην έχει μπελά στο κεφάλι του, όπως λέμε, να το επιστρέψει. Και γενικά θα πρέπει να κάνουμε έτσι τις δουλειές μας, ώστε να μην απασχολούμαστε με τα βιωτικά ή να απασχολούμαστε όσο γίνεται λιγότερο. Να μην έχουμε αγωνίες και μέρημνες, οι οποίες μας φορτώνουν την ψυχή και δεν μπορούμε να έχουμε έτσι μια ηρεμία, μια μεριμνία και μια καθαρή προσευχή που πηγάζει από αυτά. «Έχω τη δύναμη», αποκρίνεται ο αποθηκάριος του δημοσίου, «χωρίς να εκτεθώ, να σου δώσω σιτάρι αξίας όχι μόνο 100 νομισμάτων, αλλά και περισσότερο, διπλασίας τουλάχιστον ποσότητος. Και εσείς για την ευκολία αυτή να εύχεστε για μένα». «Εγώ όμως», απάντησε ο μοναχός, «έχω χρήματα μόνο για ορισμένη ποσότητα. Δεν έχω περισσότερα των 100 νομισμάτων». Και πάλι ο άνθρωπος της διοίκησης λέει: «Μη φροντίζεις γι' αυτό. Πάρε εσύ τώρα το σιτάρι
Και όταν οικονομήσεις και τα υπόλοιπα χρήματα, τα στέλνεις. Με τη συμφωνία αυτή, ο μοναχός γέμισε το πλοίο, προφανώς ήταν ποταμόπλοιο, με τα οποία ποταμόπλοια γινόντουσαν οι μεταφορές στο ποταμό Νείλο. Ο μοναχός γέμισε το πλοίο με σιτάρι αντί 13 αρταβών. Η αρταβή ήταν περσική μονάδα μέτρησης που αντιστοιχούσε περίπου σε 20 σημερινά κιλά. Αντί 13 αρταβών λοιπόν, αναέκαστον χρυσούν νόμισμα. Ένα χρυσό νόμισμα και πήρε 13 αρτάβες, 13 επί 20 δηλαδή, 260 κιλά για κάθε χρυσό νόμισμα. Ενώ σε ολόκληρη την Αίγυπτο δεν μπορούσε κανείς να βρει σιτάρι με τιμή μικρότερη από 5 μόνο αρτάβες ανά έκαστο χρυσό νόμισμα. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά ο μοναχός κατέβλεψε στη Μονή. Καταλαβαίνετε, είχε ένα τεράστιο κέρδος δηλαδή. Μόλις ο Μέγας Παχώμης πληροφορήθηκε την αύξηση του σιτοφόρου πλοίου και τον τρόπο με τον οποίο έγινε αγορά του σίτου, στέλνει αμέσως έναν άλλο μοναχό στο πλοίο και παραγγέλνει τα εξής. Ούτε ένα σπυρί σιτάριου από το πλοίο να μην εισαχθεί στο μοναστήρι. Και αυτός που το αγόρασε να μην εμφανιστεί μπροστά μου, έως ότου τακτοποιήσει το σιτάρι καθώς πρέπει. Με αυτό που έκαμε, διέπραξε μεγάλη παρανομία. Όχι μόνο διότι με τέτοιο τρόπο και αντί τόσο μικράς τιμής αγόρασε το σιτάρι, αλλά και διότι αγόρασε σιτάρι επιπλέον αξίας άλλων 100 νομισμάτων, χωρίς εγώ να του δώσω εντολή να κάνει τούτο πράγμα. Αυθαιρέτησε δηλαδή, δεν έκανε υπακοή, δεν είχε ευλογία να κάνει αυτό που έκανε. Ετυφλώθηκε από το πάθος της φιλοκερδίας και μας εχμαλώτησε με το χρέος που ανέλαβε απέναντι του σιτοδότου. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μην εχμαλωτίζεσαι με δάνεια. Δεν του είπε αυτός που θα του δώσει το σιτάρι, εντάξει, πάρ' το τώρα και όποτε βρεις χρήματα μου τα φέρεις. Το οποίο είναι μια μέρημνα, έτσι είναι μια φροντίδα, είναι μια αγωνία. Θα τα βρούμε τα χρήματα. Επλησίασε τον καλό εκείνο σιτοδότη με πλεονεξία. Χωρίς να έχει συνέστηση του μέτρου της ικανοποίησεως των στοιχειωδών μόνον αναγκών μας, λέει ο Άγιος Παχώμιος. Μας εχμαλώτησε με το χρέος που ανέλαβε και δεν πήρε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπό της πλεονεξίας νικόμενος εφόρτωσε το πλοίο με περισσότερο φορτίο, χωρίς να σκεφτεί ότι αν ναυαγούσε το πλοίο, τότε όλοι θα γινόμαστε δούλοι για την επιστροφή του χρέους. Είχε κάνει πολλαπλές παρανομίες και παρακοή και πήρε ζητάρι με δάνειο, περισσότερο από όσο του είχε πει ο γέροντάς του, και φόρτωσε και πάρα πολύ το πλοίο με κίνδυνο να βουλιάξει. Και όλα αυτά βέβαια που βλέπετε ο Άγιος Παχώμης του τα επισημαίνει και του λέει ούτε ένα σπυρί σιτάρι δεν θα βγάλει στο μοναστήρι, γιατί είναι σιτάρι παρακοής πρώτα πρώτα. Οι Άγιοι θέλανε ό,τι γίνεται να γίνεται με ευλογία, με υπακοή. Ό,τι γινόταν και καλό να ήταν, αν ήταν με παρακοή, δεν το δεχόντουσαν. Είτε εργόχειρο ήταν αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν το δεχόντουσαν στο μοναστήρι. Γιατί ό,τι δεν γίνεται με καλό τρόπο, δεν είναι καλό. Όπως λέγει το αρητό, το καλόν ου καλόν, εάν μη καλός, το λόγος με ωμέγα, εάν μη καλός γίνεται. Το καλό δεν είναι καλό, εάν δεν γίνει με καλό τρόπο δηλαδή. Γι' αυτό και υπάρχει και το άλλο λόγιο, ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα,
Λέει ο άλλος, έχω καλό σκοπό. Και πάει και κλέβει. Και από τα κλεψιμέκα δίνει η ελεημοσύνη. Είναι καλό αυτό? Όχι. Είναι αμαρτία. Δεν είναι καθόλου καλό. Και λοιπά και λοιπά. Πολλά τέτοια έχουμε. Ο σκοπός ο καλός δεν συναγιάζει τα μέσα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κακό μέσο για να κάνουμε ένα καλό σκοπό. Επιβάλλεται ο αδελφός που ενήργησε τιουτοτρόπος, συνεχίζει ο Άγιος Παχώμιος, να πωλήσει τον σίτο που έφερε στους κοσμικούς που διαμένουν στην περιοχή αυτή στη τιμή που τον αγόρασε από τον πιστωτή. Δηλαδή, 13 αρτάβας αναέκαστον χρυσού νόμισμα. Όσο το πήρες, θα το πουλήσεις. Ενώ η τιμή ήταν πολύ υψηλότερη, οπότε καταλαβαίνετε, όλοι θα τρέχουν να το πάρουν από τους κοσμικούς. Και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει, λέει ο Άγιος, να τα παραδώσει ο ίδιος εις τον άνθρωπο που του έδωσε με πίστοση το ζητάρι. Δεν μας μπερδέψει εμάς το μοναστήρι, δεν θα μας βάλει μπελάδες και μέρημνες. Αυτός που έκανε το λάθος, ο ίδιος θα το διορθώσει. Θα αγοράσει δε συνεχεία τόσο μόνο σιτάρι, όσον καλύπτουν τα 100 νομίσματά μας. Και στην τιμή που το αγοράζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και τότε μόνο θα εμφανιστεί ενώπιόν μου. Βλέπετε, αυτό μας θυμίζει και τους λεγόμενους μαυραγωρίτες, που στον καιρό της λήψης, της κατοχής, της πείνας κλπ. Ανέβαζαν πάρα πολύ τις τιμές και σκροκερδούσαν, το οποίο είναι μεγάλη αμαρτία αυτό. Και οι Άγιοι Πατέρες το καταδικάζουν, γιατί δεν είναι σύγχρονο, είναι αρχαίο φαινόμενο αυτό. Αλλά βλέπεις οι οικονομολόγοι και οι έμποροι σου λένε τι να κάνουμε, αυτή είναι η αγορά τώρα, έτσι είναι η αγορά τώρα. Αυτή είναι η τιμή τώρα. Ναι, αλλά ο Θεός το θέλει αυτό, να πίνεις το αίμα του άλλου για ένα σιτάρι, για ένα κιλό σιτάρι, για ένα κιλό λάδι. Αν δεν τα κάνει όλα αυτά, να μην εμφανιστεί ποτέ μπροστά μου, λέει ο Άγιος Παχώμιος. Πράγματι, ο αδελφός επραγματοποίησε την εντολή του Μεγάλου Παχωμίου, αγόρασε σιτάρι με 5,5 αρτάβας ανά έκαστο χρυσό νόμισμα, και όχι 13, και τόση μόνο ποσότητα όσοι εκάλυπταν τα 100 νομίσματα. Βλέπετε πόσο οι Άγιοι προσεκτικοί ήταν και ακριβέστατοι, έτσι ώστε να μην αδικηθεί κανένας. Μετά από το περιστατικό αυτό, ο Μέγας Παχώμιος απαγόρευσε πλέον στον αδελφό αυτό να εξέλθει από το μοναστήρι για την φροντίδα του κοινοβίου. Έκανε το λάθος, το διόρθωσε βέβαια, αφού επιτιμήθηκε, αλλά μετά πλέον δεν παίρνει ξανά ευλογία να ξαναβγεί, μην κάνει κι άλλο λάθος. Γιατί αποδείχθηκε μοναχός που δεν έκανε υπακοή, αυθαιρετούσε. Οπότε πήρε άλλο διακόνημα εντός της μονής. Και αυτό το διακόνημα που έκανε εκείνος, που το εξωτερικό, δηλαδή στις εξωτερικές υποθέσεις της μονής, μπήκε άλλος μοναχός. Ο ίδιος αδελφός του κοινοβίου προέβη σε άλλη παρόμοια πράξη, η οποία απεδείχνει το κοσμικό φρόνημα της φιλοκερδίας. Έκανε και δεύτερο. Μια φορά ο υποδηματοποιός του μοναστηριού του παρέδωσε μερικά σανδάλια και διάφορα άλλα είδη για να τα πουλήσει. Αυτός λοιπόν πώλησε όλα τα είδη αυτά σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη που το καθόρισε ο υποδηματοποιός και του έφερε τα χρήματα. Ο υποδηματοποιός υπολόγιζε την αξία του δέρματος και 50 λεπτά για τα ημερομίσθια της κατασκευής των σανδαλίων και βρήκε ότι τα χρήματα που το έφερε ο αδελφός ήταν τριπλάσιας αξίας. Αμέσως μεταβαίνει στο Μέγα Παχώμιο και του λέει: «Πραγματικός πάτερ μου, καλά έκαμες και όρισες τον αδελφό αυτό σε αυτή την υπηρεσία της μονής. Έχει ακόμα μέσα του το κοσμικό φρόνημα. Τι έκαμε και δεν είναι καλό?» ρώτησε ο Μέγας Παχώμιος. «Του έδωσα», αποκρίθηκε ο υποδηματοποιός, «σανδάλια
και διάφορα άλλα είδη, προσδιορίσες και την τιμή εκάστου για να τα πουλήσει. Εκείνος τα πώλησε περισσότερο του δέοντος σε τριπλάσια τιμή και έτσι μου έφερε περισσότερα από όσα του είπα. Αφού άκουσε αυτά ο Άγιος, κάλεσε τον περίου ο λόγος μοναχό και τον ρώτησε γιατί έπραξε αυτό. Εκείνος δε είπε τα εξής: όταν προστήρχοντο πάτερ μου για να αγοράσουν από τα ίδια αυτά, τους έλεγα την τιμή που μου προσδιορίσε ο αδελφός. Εκείνοι όμως μου απαντούσαν ότι εάν δεν προέρχονται από κλοπή, πρέπει περισσότερο να πουληθούν. Ήταν πολύ χαμηλή η τιμή. Και του λέγανε, αν δεν τα έχεις κλέψει, αυτά αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο λες εσύ. Στο άκουσμα αυτό, εγώ αισθανόμουν ντροπή. Και επειδή έκανα να τους αλλάξω γνώμη, λέγοντας ότι τα είδη δεν προέρχονται από κλοπή. Πλην όμως, σε αυτή την τιμή με διάταξαν να τα πουλήσω. Εσείς πάντως δώστε μου όσα θέλετε. Εκείνοι τότε μου πρόσφεραν ως τιμή όσα χρήματα θεωρούσαν αρκετά και εγώ τα ελάμβανα χωρίς να τα μετρώ. Αφού άκουσε την απολογία αυτή ο Μέγας Παχώμιος, δεν την έκρινε επαρκή και είπε τα εξής: πάρα πολύ αμάρτησες, γιατί αγάπησες τη φιλοκερδία. Πλην όμως να τρέξεις γρήγορα να συναντήσεις αυτούς που σου έδωσαν τα περισσότερα χρήματα για να τους τα επιστρέψεις. Μετά τα αυτά να επιστρέψεις και να μετανοήσεις για το σφάλμα αυτό. Ποτέ πλέον δεν θα εξέλθεις του κοινοβίου. Θα κάθεσαι μέσα και θα κάνεις το εγώ-χειρό σου. Διότι δεν είναι συμφέρον της ψυχής σου να εκτελείς αυτό το διακόνημα. Βλέπετε και εδώ πόσο μεγάλη προσοχή και ακρίβεια είχαν οι Άγιοι Πατέρες. Έπρεπε, του λέγει, να κάνεις υπακοή. Εμείς σου είπαμε τόσο. Γιατί να παρασυρθείς από αυτά τα λόγια και από αυτή την κοσμική ντροπή που αισθάνθηκες. Ας δούμε τώρα και από το γεροντικό. Κάποτε ο Αββάς Ποιμήν και οι μεταυτού αδελφοί κατασκεύαζαν σκολάκιον. Ήταν ένα νήμα κυρωμένο για να κατασκευάζουν κεριά. Αυτό που λέμε σήμερα προφανώς το φυτίλι. Η εργασία όμως αυτή δεν προχωρούσε. Επειδή είχε φτάσει σε τέτοια οικονομική ανεπάρκεια, ώστε δεν είχαν να αγοράσουν λινάρια για το εργόχειρό τους. Την πρώτη ύλη δηλαδή. Και οπότε θα σταματούσε το εργόχειρο. Ένας από τη συνοδεία του Αββά Ποιμένος, τον οποίο έστειλα για μια υπόθεση έξω από τη σκήτη, συνάντησε κάποιον έμπορο και τον έφερε την υπόθεση αυτή. Ο Αββάς Ποιμένας ουδέποτε λάμβανε πράγμα από άλλον για να μην ενοχλεί κανένα. Και έτσι ποτέ κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει εάν υποφέρει. Προφανώς δεν ζητούσε τίποτε από κανένα. Και οπότε είτε πεινούσε, είτε δεν πεινούσε, είτε είχε τα αναγκαία, είτε δεν τα είχε, κανένας δεν ήξερε. Ο έμπορος λοιπόν αυτός, αφού πληροφορήθηκε τη στενοχωρία του Αββά Ποιμένος και επιθυμώντας να εξυπηρετήσει τον γέροντα, αφού είχε τελειώσει η πρώτη ύλη για το εργόχειρό τους, οπότε κινδύνευε και η επιβίωσή τους ακόμα. Δεν είχαν καθόλου εισόδημα για να φάγανε. Να μπορέσουν να αγοράσουν, να φάνε το. Αγόραζαν, πουλούσαν το εργόχειρο και αγόραζαν το παξιμάδι για να συντηρούνται. Προσποιήθηκε λοιπόν αυτός για να εξυπηρετήσει τον γέροντα ότι δήθεν έχει ανάγκη από αυτά τα σκολάκια. Προς τούτο έφερε στη σκήτη την καμήλα του, πλήρωσε αυτά σε καλή τιμή και τα παρέλαβε. Μόλις επέστρεψε ο αδελφός και πληροφορήθηκε αυτό που έκαμε ο έμπορος, έσπευσε να επενέσει τον έμπορο για την εξυπηρέτηση αυτή και είπε στον Αββά Ποιμένα: «Πάτερ, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ανάγκη από τα πράγματα αυτά. Τα παρέλαβε μόνο και μόνο για να μας εξυπηρετήσει».
Όταν ο Αββάς Ποιμή πληροφορήθηκε ότι ο έμπορος εκείνος παρέλαβε τα πράγματα αυτά χωρίς να τα χρειάζεται, αμέσως είπε με αυστηρότητα: «Σήκω, πήγαινε να νοικιάσει μια καμήλα και να φέρεις πάλι εδώ τα πράγματα που πήρε ο έμπορος. Εάν δεν γίνει αυτό, ο Ποιμή δεν πρόκειται να καθίσει πλέον μαζί σας. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν άνθρωπο, γιατί χωρίς ανάγκη να ζημιωθεί και να μου αφαιρέσει έτσι το πνευματικό κέρδος που προέρχεται από αυτή την εγκαρτέρηση των δυσκολιών, γιατί να γίνει αυτό?» Βλέπετε την ανωτέρα φιλοσοφία, θεολογία του Αγίου. Εγώ κερδίζω από αυτή τη δυσκολία, από αυτή την έλλειψη, από αυτή την ένδυα, τη στέρηση. Λοιπόν, ο Θεός μου το έδωσε για να κερδίσω. Και τώρα έρχεται αυτός ο άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο έτσι παίρνει πράγματα που δεν χρειάζονται, άρα ζημιώνεται. Γιατί δεν τα κάνει αυτός, αφού δεν τα χρειάζεται? Μπορεί και να τα πετάξει. Ζημιώνεται αυτός ο άνθρωπος και εγώ ζημιώνομαι, γιατί στερούμε την ωφέλεια, το πνευματικό κέρδος από την υπομονή, την εγκαρτέρηση των δυσκολιών. Οπότε, άκυρο, πήγαινε πίσω και πάρε τα πίσω τα πράγματα που πήρε αυτός ο έμπορος για να μας διευκολύνει. Πράγματι, ο αδερφός αναχώρησε, βρήκε τον έμπορο και με πολύ κόπο μπόρεσε να τον πείσει να πάρει πίσω τα χρήματά του και να του επιστρέψει τα πράγματα που παρέλαβε. Μόλις ο αδερφός τα έφερε πίσω στη σκήτη, ο Αββάς Ποιμήν χάρη πάρα πολύ, ως να ανακάλυψε απροσδόκητα μεγάλο θησαυρό. Βλέπετε πως σκέφτονται οι Άγιοι, τελείως αντίθετα με την οικονομολογική, με την λογική, την κοσμική. Ένας οικονομολόγος κάνει το πάνω, ακόμα μπορεί να μετέλθει και απάτες για να αυξήσει το κεφάλαιό του. Όχι να μην ανέχεται να πουλήσει σε κάποιον που δεν έχει ανάγκη, αλλά προσφέρεται να τα αγοράσει για να εξυπηρετήσει. Βλέπετε πόσο λεπτές ψυχές ήταν αυτοί οι Άγιοι. Άλλο περιστατικό. Ένας αδελφός ρώτησε κάποτε τον Αββά Πιστάμονα: «Τι πρέπει να κάνω, πάτερ μου, διότι στενοχωρούμε όταν πρόκειται να πωλήσω το εργόχειρό μου?» Απεκρίθη ο γέροντας: «Και ο Αββάς Ισόης και όλοι οι πατέρες πουλούσαν το εργόχειρό τους. Αυτό δεν φέρνει βλάβη, δεν είναι κακό, δεν αδικείς κανέναν, αλλά πρόσεξε πώς θα το κάνεις. Όταν πουλείς το εργόχειρο, να πεις μόνο μια φορά την τιμή, χωρίς να αρχίσεις διαπραγματεύσεις, παζάρια. Αν μάλιστα μπορείς, μετρία σε λίγο την τιμή. Αυτή η ηρεμία και η συγκατάβαση θα σου φέρουν ανάπαυση και γαλήνη στην ψυχή. Μια φορά θα πεις την τιμή και δεν θα αρχίσει να παζαρεύεις». Ειδικά, ξέρετε, στην Αίγυπτο είναι και σήμερα ακόμα, είναι ένα, όπως και στα Ιεροσόλυμα, ίσως λιγότερο εκεί, υπάρχει αυτό το λεγόμενο παζάρι. Και λέει μια τιμή ο έμπορος, λες εσύ λίγο πιο κάτω, ή μάλλον αρκετά πιο κάτω πρέπει να πεις εσύ, να κατεβεί αυτός λίγο, εσύ να κατέβεις, να ανέβεις εσύ λιγάκι, κάπως έτσι, και κάπου να βρεθείτε. Όχι, του λέει, δεν το κάνεις έτσι. Μια φορά θα λες την τιμή και θα σιωπάς. Αν μάλιστα μπορείς, λιγόστεψε, μετρίασε λίγο την τιμή, κατέβασέ τη. Λέει πάλι ο αδερφός: «Εάν μπορέσω να εξοικονομήσω τις ανάγκες μου από οπουδήποτε αλλού, έχεις τη γνώμη ότι θα είναι καλό να μην φροντίζω για το εργοχειρό μου?» Σήμερα θα λέγαμε πως κάποιος να του βάλει ένα ποσό σε μια τράπεζα και να παίρνει τους τόκους και να συντηρείται με αυτό, να μην κάνει εργόχειρο. Και τι το απαντάει ο γέροντας? «Και αν ακόμα έχεις στη διάθεσή σου περισσότερα από όσα απαιτούν οι ανάγκες σου, ποτέ να μην εγκαταλείψεις το εργόχειρό σου, αλλά να εργάζεσαι όσο μπορείς, χωρίς όμως να καταστρέφεις
την ψυχική σου γαλήνη με το εγώχυρο. Έτσι, γιατί το εγώχυρο δεν γίνεται για να μαζεύεις χρήματα ή για να ζεις, αλλά είναι αναγκαίο μέρος της μοναχικής νοής και άσκησης. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να εργάζεται. Βλέπετε, σήμερα οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εργάζονται και κάθονται με τις ώρες μπροστά στις οθόνες ή τρώνε συνέχεια ή κοιμούνται κλπ. Και είναι άρρωστοι. Γιατί δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κινείται, για να δρά, για να δημιουργεί. Είναι αναγκαία λοιπόν η εργασία. Ακόμα και αν έχεις περισσότερα χρήματα από όσα είναι αρκετά για τις ανάγκες σου. Διηγούνται για τον Αββά Αγάθωνα και τον μαθητή του ότι ουδέποτε εισχολούνται με διαπραγματεύσεις, δεν κάνανε παζάρια. Έτσι, όταν πουλούσαν ένα αντικείμενο, μια φορά μόνο λέγανε στον αγοραστή τη τιμή. Και έπειτα έπαιρναν αυτά που τους έδιναν με σιωπή και ήσαν πολύ ευχαριστημένοι. Όταν πάλι πρόκειτο να αγοράσουν ένα πράγμα, έδιναν πρόθυμα και με σιωπή αυτά που τους ζητούσαν. Δεν έλεγαν μήπως μπορείς να μου κόψεις λίγο, να πας και κάτω. Τίποτε. Πόσο κάνει τόσο, πάρτε. Και παραλάμβαναν αυτό που ήθελαν χωρίς να μιλάνε. Έτσι, γιατί ο σκοπός δεν είναι να μαζέψουμε υλικά, αγαθά και χρήματα. Ο σκοπός είναι να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Του πατρός τώρα έχει ένα σχόλιο ο Άγιος Παύλος, ο Βεγετινός. Αυτό εμείς, λέει, πρέπει περισσότερο να θαυμάσουμε και να μιμηθούμε από τον Όσιο. Είχε δηλαδή μεγάλη ελπίδα προς τον Θεό. Μιλάει για τον Αββά Αγάθωνα. Και δεν αισθανόταν καθόλου την αγωνία της βιωτικής μέρημνας. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, έχουμε χρήματα. Μήπως λίγο αστέψαν τα χρήματα. Έτσι έρχονται άνθρωποι με αγωνία και μου λένε τρώμε, λέει, από τα έτοιμα. Και τι θα γίνει. Σε λίγο θα τελειώσουν και μετά τι θα κάνουμε. Και καλά, δεν υπάρχει Θεός. Πού είναι η πίστη σου. Είχε τόσο λοιπόν μεγάλη ελπίδα στο Θεό και καθόλου δεν αισθανόταν αυτή την αγωνία της βιωτικής μέρημνας, το οποίο είναι και εντολή Θεού, μηδέν μεριμνάτε. Τίποτε, λέει, να μη σας κάνει να αγωνιάτε για το τι θα πάτε, τι θα πείτε. Αλλά όλα να τα αφήνετε εις τον Θεό. Και μάλιστα, λέει, είναι εντολή Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, να μην μεριμνήσετε εις την αύριο. Η γαρά αύριο μεριμνήσει τα εαυτής. Μην ασχοληθείτε με την αυριανή μέρα. Μην αγωνιάτε για το τι θα γίνει αύριο. Η αυριανή μέρα θα φροντίσει για τον εαυτό της. Δηλαδή, τις υποθέσεις της αυριανής μέρας θα στηθείς αύριο, όχι σήμερα. Αλλιώς φορτώνεται ο άνθρωπος υπερβολικά με τις υποθέσεις αυτές και γεμίζει άγχος. Και απ' την άλλη, βέβαια, είναι και ολιγοπιστία. Και είναι και παράβαση, όπως είπαμε, της εντολής του Θεού. Γιατί λέει ο Κύριος, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Είναι αρκετό για τη σημερινή μέρα ο κόπος που έχει. Η κακία εννοεί ο κόπος, η κούραση. Μην βάζεις και άλλη κούραση να σκέφτεσαι και τι θα γίνει αύριο. Βλέπετε πόσο ο Κύριος θέλει να είμαστε ξεκούραστοι, να είμαστε αμέριμνοι ώστε να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του μέσα στην ησυχία. Είχε λοιπόν ο Άγιος αυτός μεγάλη ελπίδα εις τον Θεό και καθόλου δεν αγωνούσε για τα ποιοτικά. Αυτή την ελπίδα και την αμεριμνησία όποιος μπορέσει να αποκτήσει στο βαθμό αυτό που την είχε και ο Αββάς Αγάθωνας, ασφαλώς τότε θα μπορέσει να πραγματοποιήσει και τα έργα που έκανε εκείνος. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι σε ησυχία, σε σιωπή, με εσωτερική ηρεμία, τότε μπορεί να καλλιεργήσει τις αρετές και να καρποφορήσει πνευματικά. Του Αββά Ισαΐου. Όταν μεταβείς στην πόλη, κοιτάξτε ωραίες συμβουλές, πολύ πρακτικές. Όταν πας στην πόλη για να πουλήσεις το εργόχειρό σου, μην αρχίσεις τα παζάρια για την τιμή, όπως κάνουν οι κοσμικοί.
αλλά να το δώσεις όπως, για να μην χάσεις τη δύναμη της ψυχής που σου εξασφάλισε η υπομονή και η σιωπηλή εργασία του κελιού σου. Μην πεις στη διαδικασία να κερδίσεις όλο γίνεται περισσότερα και να αρχίζεις να μιλάς, ενδεχομένως και να τσακώνεσαι ακόμα, να λογομαχείς. Αλλά μην είναι σιωπηλός, υπομονητικός και όσο γίνεται λιγότερο χρόνο στην πόλη για να μπορέσεις να κρατήσεις την πνευματική σου κατάσταση. Όταν πάλι πρόκειται να αγοράσεις κάτι που το χρειάζεσαι και πάλι να μην κάνεις παζάρια με τον πολιτή. Αν το χρειάζεσαι πράγματι και διαθέτεις τα χρήματα, πίεσε λίγο τον εαυτό σου και πάρ' το. Εάν πάλι δεν έχεις τα χρήματα που απαιτούνται, τότε άφησέ το και φύγε, χωρίς να ομιλήσεις. Να μην πεις τίποτα. Να μην βάλεις δάνειο, να μην βάλεις χρέος, γραμμάτια, όπως τα λέγαμε σήμερα. Έχεις τα χρήματα, πάρ' το. Δεν τα έχεις, άστο. Και χωρίς να πεις τίποτα, φύγε. Εάν πάλι σε ενοχλήσουν οι λογισμοί με τη σκέψη πού θα βρεις εσύ τόσα χρήματα που ζητάει ο έμπορος, απάντησε σε αυτούς τους λογισμούς. Είμαι κι εγώ όπως οι Άγιοι που δοκιμάστηκαν από τον Θεό με φτώχεια, μέχρι ότι ο Θεός, επιβραβεύοντας την αγαθή τους προαίρεση, τους έφερε άνεση και ευκολία. Βλέπετε, ο Θεός βλέπει την προαίρεσή μας, βλέπει την πίστη μας, βλέπει τη διάθεση που έχει η ψυχή μας και αυτή η διάθεση κάνει τον άνθρωπο και να συμπεριφέρεται εξωτερικά ανάλογα. Πώς φαίνεται αν ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό? Θα τρέξει από την αρχή στο ναό, όχι να πούμε πότε αρχίζει η λειτουργία, πότε αρχίζει ο όρθρος, πότε αρχίζει το μεσονητικό. Στις 6, καλά δεν θα πάμε στις 6. Ο όρθρος τότε, 7 ας πούμε. Έχει καλά και τις 7 θα πάμε. Λειτουργία, που κάτσε 8,5, 9 παρά. Εκεί γύρω. Και να μην πάμε και στην αρχή της λειτουργίας, δεν πειράζει, λίγο πιο μετά. Πότε έχει το κήρυμα, και στο κήρυμα λίγο πιο μετά. Αυτό φαίνεται αμέσως τι είσαι. Έτσι. Η ζωή σου το λέει. Ότι δεν έχεις αγάπη. Γιατί πας λίγο με το ζόρι, λίγο σαν υποχρέωση, λίγο για να μην έχεις και πολλές τύψεις μετά ότι δεν πήγες στην Κυριακή στη λειτουργία. Καταλάβατε. Αλλά έτσι δεν προχωράει ο άνθρωπος. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μια γυφτιά, κάπως έτσι το έλεγε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι στο Θεό, πρέπει να πηγαίνουμε λεβέντικα. Να έχουμε διάθεση και πνεύμα να κάνουμε και παραπάνω από όσα ζητάει ο νόμος του Θεού. Όχι να βρίσκουμε τα όρια μέχρι εκεί που δεν κολλαζόμαστε. Τι επιτρέπεται? Αυτό επιτρέπεται λίγο παραπάνω, λίγο ακόμα να το ζωρίσουμε και εκείνο. Αυτό δείχνει, πού να πούμε, ότι δεν έχεις διάθεση. Δεν αγαπάς. Αυτό είναι που βλέπει ο Θεός. Αν λοιπόν έχεις υπομονή, αν έχεις ελπίδα στον Θεό, αυτό θα φανεί. Αν λοιπόν σε ενοχλήσουν οι σκέψεις, πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά τώρα που ζητάει ο έμπορος? Να πεις, είμαι κι εγώ όπως τόσοι Άγιοι οι οποίοι στερούντο και τα αναγκαία. Γιατί να μην είμαι κι εγώ σαν ένας από αυτούς? Είμαι καλύτερος από αυτούς? Τιμή μου είναι να στερηθώ και κάποια πράγματα και να μοιάσω στους Αγίους που στερούνταν σχεδόν τα πάντα και δοκιμάστηκαν από τον Θεό με φτώχεια, και να περιμένω την επέμβαση του Θεού όποτε θέλει εκείνος να μου δώσει και αυτά που έχω ανάγκη, όπως το έκανε και στους Αγίους. Τους άφησε να δοκιμαστούν και κάποια στιγμή τους έφερε σε άνεση και ευκολία. Στις δοκιμασίες της λήψης, είτε τις ακούσιες είτε τις εκούσιες, φανερώνεται ποιος είναι ο άνθρωπος, αν αγαπάει ή όχι τον Θεό. Το Αγίου Εφραίμ. Να μην εισέλθεις στο κελίο του αδελφού σου πριν προηγουμένως χτυπήσεις τη θύρα.
Είναι αγένεια να μπαίνεις έτσι μέσα στο ξένο δωμάτιο, στο ξένο κελί και να μην χτυπάς την πόρτα. Να χτυπήσεις λοιπόν τη θύρα για να σου επιτρέψει την είσοδο, για να μην τον κάνεις να ταραχθεί από την απροσδόκητη εμφάνιση, τον τρομάξει τον άνθρωπο. Να μην συνδεθείς με όρκου διαρκούς φιλίας με άλλον αδελφό. Ποτέ δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, λέει η Αγία Γραφή. Και ακόμα και με αυτόν τον όρκο που υπόσχεται ο ένας τον άλλον αιώνια φιλία. Μόνο να διατηρείς το σύνδεσμο της ομόνοιας που προέρχεται από τον φόβο του Θεού. Αν έχεις φόβο Θεού, θα αγαπάς τον άλλον και μάλιστα τον αγαπάς μέχρι θανάτου. Δεν χρειάζεται να δώσεις όρκο, όρκο ότι θα τον αγαπάς για πάντα. Όχι. Η ιδιότητά σου ως χριστιανού σου επιβάλλει αυτή την αγάπη. Δια το μοναχό είναι ανυπολόγιστο ζημία η συμμετοχή του εις φατρίας. Το να συμμετέχει σε ομάδες, παρασυναγωγές και ας το πούμε παρέες οι οποίες έχουν κάποιο έτσι δικό του λογισμό θα λέγαμε και δικά τους δικές τους επιδιώξεις ξεχωριστές από το κοινόβιο και από τον γέροντα πολλές φορές. Και κάνουν μια ομαδούλα και έχουν τις δικές τους ιδέες και αρχές και αντιλήψεις. Και ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη αδελφότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτό στο μοναστήρι. Αυτό δε μια ημέρα θα του προκαλέσει λύπη και μεταμέλεια του μοναχού που θα συμμετάσχει σε αυτές τις φατρίες. Αυτά μας διδάσκει λοιπόν ο Άγιος και ακόμα ένα τελευταίο κείμενο του Αγίου Βασανουφίου που αφορά, όπως είπαμε, στις αναστροφές και στις συναλλαγές. Ένας αδελφός ρώτησε γέροντα ασκητή, «Γέροντα, είναι καλό πράγμα να έχω φιλία με τους συνομιλικάς μου, με τους συνομιλίκους μου?» Απεκρίθη ο γέροντας, «Τέκνον μου, καλό πράγμα είναι να μην έχεις καθόλου φιλία με τους συνομιλίκους σου». Αυτό που γίνεται και σήμερα με τα νέα παιδιά που απορρίπτουν τους παλαιότερους, έτσι, κατά κανόνα, τους λένε εσείς είστε παλαιοί, είστε αρχαίοι, είστε παλιά γενιά, παλαιομοδίτες κλπ. Και άλλα λένε χειρότερα. Και κάνουν μία αλληλοσυμβουλευτική μεταξύ τους. Αλλά τι πείρα έχει ένας νέος που να τη μεταδώσει ένα άλλο νέο? Τι σοφία και τι σύνεση έχει? Γι' αυτό του λέει και εδώ ο γέροντας να μην έχει καθόλου φιλία με συνομιλίκους οι οποίοι έχουν κρατεά τα πάθη, κατά κανόνα οι νέοι έχουν πολύ δυνατά τα πάθη, πολύ έντονα, όπως τα έχεις και εσύ ως νέος, και τι θα σε βοηθήσει? Μάλλον θα σε ρίξει, θα σε γκρεμίσει χειρότερα η παρέα με ένα συνομιλικό. Και εδώ είναι και το μεγάλο λάθος που κάνουν και οι γονείς σήμερα. Και πάσχουνε άμα τα παιδιά τους δεν έχουν κάνει, λέει, φιλίες, δεν έχουν βρει φίλο ή φίλοι. Αν είναι δυνατόν, χίλιες φορές. Ειδικά σήμερα που τα περισσότερα παιδιά είναι από κοσμικούς γονείς, από άθεους γονείς και βαδίζουν στα χνάρια τους, χίλιες φορές να μην κάνει καθόλου παρέα στο παιδί μας. Παρά να μπλέξει και να κατρακυλήσει τον πόρβορο της ανηθικότητας. Πρόσεξε να δεις την αιτία, του λέει. Γιατί στο λέω αυτό, να μην έχεις παρέες με τους συνομιλίκους? Η ψυχική διάθεση του μοναχού που αισθάνεται την φιλία εμποδίζει από την ψυχή το πένθος. Δεν θα μπορέσεις να έχεις πένθος για τις αμαρτίες σου και κατάνοιξη. Όταν καλλιεργήσεις αυτή τη μερική φιλία με κάποιον μόνο και μάλιστα συνομιλικό σου, θα αρχίσετε τα αστιάκια κλπ. Κλπ. Γι' αυτό όχι μόνο προς τον συνομιλίκο σου, αλλά και προς ιονδήποτε που θα σου αφαιρέσει το πένθος αυτό, να μην έχεις φιλία. Βλέπετε κριτήριο. Ενώ οι κοσμικοί άνθρωποι ποιος προτιμάνε για φίλους? Αυτούς που λένε χωρατά, που λένε αστεία, που είναι κοινωνικοί, που λένε πολλά, έτσι, και έχουν μια επιφάνεια.
κοσμική, κοινωνική. Και τι γίνεται με τη συναστροφή αυτή, με αυτούς τους ανθρώπους, χάνεται το πένθος, χάνεται η κατάνοιξη, χάνονται τα δάκρυα, χάνεται ο σκοπός της ζωής μας, που είναι η κάθαρση από τα πάθη, που είναι η μετάνοια, η διόρθωσή μας. Και το ρίχνουμε, όπως λέμε, έξω, ξεσκάμε. Αν δεν ξεσκάμε, σκάμε πιο πολύ. Όχι μόνο λοιπόν προς τους συνομογικούς σου, αλλά προς οποιονδήποτε που σου στερεί το πένθος, το κατά Θεό πένθος φυσικά εννοεί, όχι το κοσμικό πένθος, το οποίο είναι αμαρτία, το κατά Θεό πένθος που είναι το πένθος για τις αμαρτίες μας. Όποιος λοιπόν σε απομακρύνει από αυτή την κατάσταση, να θρηνείς για τις αμαρτίες σου, αυτόν να τον αποφεύγεις, να μην το κάνεις παρέα. Έχει υπόψη σου ότι κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει ένα πολύτιμο αγαθό χωρίς να αισθανθεί πένθος και να καταβάλει σκληρές προσπάθειες. Βλέπετε τι λέει εδώ. Τα αληθινά αγαθά, αυτά που μας δίνουν αληθινή χαρά, είναι αυτά που έρχονται με το πένθος, με την κατά Θεόν λύπη που είναι η μετάνοια. Δεν μπορείς να έχεις καλή κάτι καλό εάν δεν έχεις κλάψει και δεν έχεις καθαριστεί από τις αμαρτίες σου. Γιατί το αληθινά καλό είναι ο καλός Θεός, η χάρις του δηλαδή. Και η χάρις δεν έρχεται παρά στον καθαρό, σε αυτόν που κλαίγει για τις αμαρτίες του. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες. Δεν είπε μακάρι οι χαζογελούντες. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί, λέει, παρακληθήσονται. Γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πώς θα παρηγορηθούν? Με τον παράκλητο, με κεφαλαίο πι, που είναι το Πνεύμα του Άγιου. Χωρίς λοιπόν πένθος και χωρίς σκληρή πνευματική προσπάθεια δεν μπορείς να έχεις κανένα αληθινά καλό. Να γυμνάσεις τους οφθαλμούς σου να μην προσέχουν κανέναν με ιδιαίτερη διάθεση. Πρόσεχε τα μάτια, γιατί από τα μάτια ξεκινούν οι επιθυμίες. Από αυτά που βλέπουμε δημιουργούνται οι επιθυμίες να έχουμε αυτά που βλέπουμε ή να κάνουμε αυτά που βλέπουμε να κάνουν οι άλλοι. Διότι ο τρόπος θα προφυλάξεις την καρδιά σου από την φοβερή και επικίνδυνη ελευθεροστομία και το θάρρος που καταστρέφουν όλους τους πνευματικούς καρπούς του μοναχού. Έτσι, όταν ο άνθρωπος προσέχει τις αναστροφές του και δεν, όπως λέμε, παρησιάζεται με δύο ρο, δηλαδή δεν αυθαδιάζει, δεν εσχρολογεί, δεν έχει αυτό το υπερβολικό θάρρος, αυτό είναι η παρησία, το οποίο καταλύει τους τραυμούς και τις ντροπές και όλα αυτά, την εδώ, αυτό είναι φοβερά επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν προσέξεις τις αναστροφές, θα πέσεις αυτό και μετά θα καταστραφεί όλο το πνευματικό σου οικοδόμα και η πνευματική σου προσπάθεια. Λέει πάλι ο αδερφός, τότε σε παρακαλώ, Πάτερ μου, να μου εξηγήσεις ποιο πρέπει να είναι το μέτρο της αγάπης του αδελφού προς τον αδελφό. Απεκρίθη ο γέρον. Τέκνο μου, άλλη είναι η αγάπη των πατέρων προς τα τέκνα τους και άλλη των αδελφών προς τους αδελφούς. Η αγάπη των πνευματικών πατέρων προς τα πνευματικά τους τέκνα δεν έχει τίποτε το σαρκικό, τίποτε που να βλάπτει, διότι οι πνευματικοί πατέρες περιφρουρούνται και διασφαλίζονται από πνευματικές σκέψεις και ανώτερα φρονήματα, ώστε να προσπαθούν πάντοτε, είτε με λόγους είτε με έργα, να ωφελούν τους νεοτέρους σε όλα. Τρέφοντες δε τέτοια πνευματική αγάπη, απαλλαγμένη από κάθε επικίνδυνη μικρότητα, δεν αποκρύπτουν τα ελαττώματα των νεοτέρων, αλλά τους ελέγχουν πνευματικά και τους διορθώνουν με την κατά Χριστόν παιδεία. Για αυτούς τους πνευματικούς πατέρες έχει λεχθεί το γραφικό «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλωσον», που λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, το μαθητή του. Να ελέγξεις, να επιτιμήσεις και να παρηγορήσεις, παρακάλωσον. Πρέπει να τα χρησιμοποιεί όλα αυτά ο πνευματικός πατέρας. Γι' αυτό και δεν πρέπει
το πνευματικό παιδί να δυσανασχετεί όταν ελέγχεται από τον πνευματικό του πατέρα, όταν παίρνει επιτίμιο, για να μην περιμένει μόνο παρηγοριά, έτσι, και καλά λόγια. Όλα καλά είναι αυτά που λέει ο πνευματικός, θα είναι σωστός πνευματικός, αλλά είναι και λόγια τα οποία θα στύψουν με ύψιλον. Δηλαδή θα σε κάνουν λίγο να ανδρωθείς, να συμμαζευτείς τον εαυτό σου, να πάψεις να είσαι έτσι χήμα, όπως λέμε. Θα σε κάνουν ανδρείο και θα σε κάνουν και πιο προσεκτικό. Γιατί ο έλεγχος βοηθάει στο να βρει ο άνθρωπος τον εαυτό του, αν έχει καλή διάθεση βέβαια και δεν έχει άκρα το εγωισμό, οπότε τα τεινάζει όλα στον αέρα και δεν δέχεται κανέναν έλεγχο και καμία παρατήρηση. Όπως ακριβώς κάνει και με σένα ο πνευματικός σου πατέρας και δεν το αντιλαμβάνεσαι, λέει ο Βαρσανούφιος σε αυτό που τον ερωτά. Επειδή λοιπόν για την προσεία αγάπη του δεν σιωπά δια τα σφάλματά σου, αλλά πατρικός σε ελέγχει, είναι φανερό ότι η αγάπη του είναι πράγματι πνευματική. Βλέπετε πως φαίνεται η αγάπη, η αληθινή αγάπη, η πνευματική αγάπη φαίνεται από τον έλεγχο. Πολλές φορές και οι γονείς δεν ελέγχουν τα παιδιά τους και νομίζουν ότι το κάνουν από αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη έχει μέσα έλεγχο. Και θα πρέπει το παιδάκι σου να το μαλώσεις, να το ελέγξεις, να το επιτιμήσεις, να το προειδοποιήσεις, να το απειλήσεις ακόμα κάποιες φορές, προκειμένου να διορθωθεί. Πολλές φορές λέγω στους γονείς, βάλε ένα όριο στα παιδιά σου, στο κινητό τηλέφωνο, στο τάμπλετ, σε όλα αυτά, στο διαδίκτυο. Μα λέει, πάτερ, θα γίνει χαμός. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά που λες. Ναι, γιατί? Γιατί τόσα χρόνια το άφησες τελείως ανεξέλεκτο. Δεν του έλεγες τίποτε. Και τώρα έχεις χάσει τελείως έτσι την πρόσβαση και την υπακοή που πρέπει να έχει το παιδί στον πατέρα και στη μητέρα. Αν λοιπόν σε αγαπάει πραγματικά, αυτός που σε αγαπάει πατρικά θα σε ελέγξει και τότε η αγάπη του είναι πραγματική και πνευματική. Κάθε ένας αγαπά το πλησίον του με το δικό του τρόπο. Το μέτρο όμως της πραγματικής προς τον πλησίον αγάπης είναι να αγαπάς μετά τον Θεό τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μέτρο. Και αυτό το μέτρο εύκολα το βρίσκει κανείς. Γιατί ξέρει πόσο αγαπάει τον εαυτό του. Με αυτό το μέτρο σου λέει ο Θεός να αγαπήσει τον άλλο. Τι θα έκανες τον εαυτό σου στην τάδε περίπτωση, τι θα ήθελες για τον εαυτό σου στην τάδε περίπτωση, στο τάδε περιστατικό, αυτό κάνεις τον άλλο. Βλέπετε πόσο εύκολη είναι η οδός του Ευαγγελίου, δηλαδή να τη βρούμε, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί μου λένε, δεν ξέρω τι να κάνω, πάτερ, δεν ξέρεις. Να σου πω τι να κάνεις. Ό,τι θα έκανες στον εαυτό σου. Αν ήσουν εσύ στη θέση του άλλου, τι θα ήθελες να σου κάνει οι άλλοι. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης στον πλησίον. Σ' αρέσει ο άλλος να σε βρίζει, να σε βλαστημάει, να σε καταργέται, να σε υπονομεύει, να σε δουλεύεται? Όχι φυσικά. Γιατί το κάνεις εσύ στον άλλο? Οι νέοι πρέπει να φυλάγονται από παντού, διότι πολύ γρήγορα ο διάβολος παγιδεύει τους νεότερους. Και για να γυρίσουμε λίγο και στα προηγούμενα, έτσι είναι πολύ κακή αυτή η αγάπη που λένε ότι υπάρχει, έτσι, και η φιλία, κατά την οποία έχουν καταληθεί όλα τα όρια του σεβασμού και ο άλλος αντί να σου πει το όνομά σου σε βρίζει και σου λέει από φιλική διάθεση το κάνω, φιλικά στο λέω, και σε βρίζει και σε βλαστημάει και σου λέει ότι αυτό είναι από φιλία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχουν κρατεά τα πάθη και όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση των νεοτέρων χωρίς να έχουν καθαριστεί, πέφτουν στην λεγόμενη παρησία και δεν υπάρχει πλέον φραγμός και όριο και ακόμα και τα όρια της ντροπής και αυτά καταλύονται.
Και μπορεί να φτάσουν οι φίλοι και οι φίλες να κάνουν σχρότα τα πράγματα, τάχοντας επειδή είναι φίλοι και φίλες. Πολύ γρήγορα ο διάβολος λοιπόν παραπαγιδεύει τους νεότερους. Και πρώτα-πρώτα τους παρασύρει με τις συναναστροφές. Αρχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους χάρη ψυχικής ωφελίας. Μπορεί να αρχίσει έτσι. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα παιδιά τα κοσμικά, όπως είπαμε, αλλά και σε παιδιά που υποθέτω ότι είναι από χριστιανικές οικογένειες. Αρχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους χάρη ψυχικής ωφελίας. Δεν αργούν όμως την επενεργία του διαβόλου να εκτρεπούν σε άλλα ζητήματα. Όπως παραδείγματος χάρη σε αμοιβαία πρόκληση να προκαλεί ο ένας τον άλλον ή μία την άλλη, σε αδιαντροπιά, σε πολλά γέλια, σε κατάκριση και σε άλλα παρόμοια κακά, τα οποία ας μην τα πούμε γιατί διατορεί υπό της ακοής. Και ο τρόπος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές το ρητό του Αποστόλου. Εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκή επιτελείστε, λέει στις προσγαλάτες. Ενώ αρχίσατε πνευματικά, τώρα γίνατε δούλοι της σάρκας. Από την απερίσκεπτο αγάπη και από τις αυτές συναναστροφές προέρχονται οι ηθικές πτώσεις των νεοτέρων. Μιλάει και για τους μοναχούς, τους νεότερους, το μοναστήρι, το κοινόβιο που δεν πρέπει να έχουν συναστροφές με νεότερους, αλλά και γενικότερα και στον κόσμο αυτό ισχύει και θα λέγαμε και σε υπερθετικό βαθμό. Το μέτρο της μεταξύς των νεοτέρων αγάπης, αυτό πρέπει να είναι. Να μην κατακρίνει ο ένας τον άλλον. Να μην τον μισεί. Πόση ζήλια, πόσος θόνος υπάρχει ακόμα και στα παιδιά και στους νέους και στις νέες της Εκκλησίας, σε σημείο που να μην μιλούνται, γιατί δεν ξέρω, ο γέροντας σου μίλησε σε ένα, μέρα δεν μου μίλησε, σε ένα σου μίλησε περισσότερο, εμένα λιγότερο, και κάτι χαζά και ανόητα πράγματα. Και αυτό ακριβώς είναι μια πολύ μεγάλη πνευματική ζημιά, όχι μόνο, πολλές αφορμές δίνονται για να υπάρχει αυτό το μίσος μεταξύ των νεοτέρων. Το μέτρο λοιπόν της αγάπης μεταξύ των νεοτέρων είναι να μην κατακρίνει ο ένας τον άλλον. Πόσα σχόλια, αυτό το λεγόμενο bullying στα σχολεία γίνουν και παίρνουν και πληγώνονται τόσο πολύ τα νέα παιδιά από σχόλια των συνομιλίκων τους. Και όχι μόνο σχόλια, και χειρονομίες και άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Το μέτρο της αγάπης, να μην κατακρίνει ο ένας τον άλλον, να μην τον μισεί, να μην τον εξευτελίζει, να μην επιδιώκει το προσωπικό του συμφέρον, να προτιμά την ανάπαση του αδελφού του αντί της ειδικής του, να μην αγαπά τον άλλον επειδή είναι ωραίος ή επειδή τον ευεργέται σε υλικά, να μην κάθονται οι νεότεροι μαζί χωρίς σοβαρό λόγο, για να αποκτήσουν την τόσο καταστρεπτική ελευθεριότητα που καταστρέφει, όπως είπα ανωτέρα, τους καρπούς του μοναχού και τον αφήνει ως ξηρό δέντρο. Αλλά όπως ακριβώς προσέχουν τους εαυτούς τους και προφυλάσσονται από την ελευθεροστομία και τη φλιαρία, έτσι πρέπει να προσέχουν και τη συνείδηση των αδελφών και να αποφεύγουν να κάθονται μεταξύ τους χωρίς σοβαρή αφορμή, για να μην παγιδευτούν αυτές τις παγίδες και παγιδεύσουν και τους αδελφούς τους, προκαλούντες τριωτοτρόπους εναντίον τους το προφητικό ουέ. Ουέ οποτίζον των πλησίων αυτού, ανατροπή θολερά. Και το νόημα αυτό εκφράζει και το ρητό του Αποστόλου, φθύρου συνήθι Χριστά, ομιλίε κακέ. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης των αδελφών μεταξύ τους. Από την υπερβολική οικειότητα, όπως είπαμε, πολλές φορές καταλύονται και τα όρια της ντροπής, της εσχήνης. Δεν μπορεί να φτάσουν οι φίλοι, οι φίλοι να ξεγυμνώνονται, ο ένας μπροστά στον άλλο, συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και μετά πέφτουμε σε φοβερές παγίδες του σατανά. Και καταστρέφονται νέοι και νέες από αυτές τις φιλίες, τις όχι καλές φιλίες. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και από τους γονείς,
να προσέχουν πάρα πολύ τι κάνουν τα παιδιά τους και με ποιους συναναστρέφονται και να έχουν ως συμβούλους και φίλους γεροντότερους και μάλιστα ή δυνατόν τα αγόρια να έχουν γέροντες, μοναχούς, ιερομονάχους να συμβουλεύονται τα κορίτσια γερόντισες, φτασμένες έτσι ηλικιωμένες συνετές μοναχές για να έχουν μια καλή καθοδήγηση και όχι μια αλληλοσυμβουλευτική νέου με νέο που δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στο να εξαφθούν τα πάθη εάν δεν προσέξουν. Αυτά σήμερα λοιπόν είχαμε να πούμε και νομίζω ήταν πάρα πολύ ωφέλιμα όπως μας τα είπε το κεφάλαιο αυτό του Ευεργετινού πόσο πρέπει να προσέχει ο χριστιανός και στις δοσοληψίες και στο να μην αδικήσει κανέναν όταν θα αγοράζει, θα πουλάει ακόμα κι αν ο άλλος του λέει ότι δεν ζημιώνεται και φυσικά πάρα πολύ προσοχή στις συναναστροφές και ειδικά στην εποχή μας που έχουμε καταντήσει πλέον και εδώ στην πατρίδα μας σύγχρονοι ειδωλολάτρες και όχι χριστιανοί. Μόνο σκεφτεί κανείς ότι το 1 με 1,5% πλέον, όχι το 3% που λέγαμε κάποτε, εκκλησιάζεται από τους Έλληνες, εκκλησιάζεται. Και από αυτούς που εκκλησιάζονται, άραγε πώς εκκλησιάζονται όπως πρέπει, το ξέρουμε, το βλέπουμε στις ενορίες τι γίνεται. Μερικοί νομίζω ότι πάνε στην παραλία. Λοιπόν, είναι έσχος αυτό. Αλλά από εκεί μετά καταλαβαίνουμε και τι μεγάλος κίνδυνος υπάρχει για τα παιδιά μας. Γι' αυτό μην τα σπρώχνετε να κάνουν φιλίες. Καλύτερα στο σπίτι μαζί σας και να τα παίρνετε έξω και στο δάσος, όχι μέσα στη βρωμιά της πόλης, σε περιπάτους να βλέπουν τη δημιουργία του Θεού και να ξεκολλήσουν από όλα αυτά τα σατανικά ηλεκτρονικά, τις οθόνες και τα τάμπλετ και τα κινητά, γιατί όλα αυτά είναι που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, το παγκόσμιο αυτό χάος, που δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Θεός, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο πνευματικός νόμος θα λειτουργήσει. Μακάρι βέβαια να μην λειτουργήσει, έτσι ευχόμαστε, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, αλλά αν δεν μετανοήσουν θα λειτουργήσει. Και ο νόμος αυτός λέει ότι όπου υπάρχει αμαρτία, ακολουθεί ο θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Και η αμαρτία ολόκληρων εθνών φέρνει πάλι το θάνατο των εθνών. Μέσω πολέμων, μέσω πείνας κλπ. Κλπ. Γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια προσωπική από τον καθένα μας, έτσι ώστε να υπάρξει έστω από ένα μέρος των Ελλήνων, γιατί όλοι δεν πρόκειται να μετανοήσουν φυσικά, από ένα κρίσιμο θα λέγαμε λίμα η μετάνοια και αυτό είναι πλέον και η ελπίδα και του έθνους μας, αλλά και όλης της ανθρωπότητας. Το δε Θεϊμόν δόξα πάντοτε νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Μήκα στις βασιλές κατά λαμβάνουν τον λουθό και τόσον φυλάτων δια τους άλλους. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.